Καλημέρα κύριε Κατσότη. Καλημέρα κύριε Δάκη, εσάς και στο κρατές. Και στη Χριστίνα Κοραή που είναι δίπλα μου. Καλημέρα Κοραή, βλέπετε, σας. Βλέπετε τα χημικά δεν είναι άδολα. Κλείνουμε το λαιμό σου. Ήσασταν εσείς στον πόλεμο εκεί μπροστά. Βέβαια ήταν. Πρώτη γραμμή. Ακούστε, εμείς είμαστε βέβαια πρώτη γραμμή και πάντα θα είμαστε, όπως είμαστε 100 χρόνια τώρα, για να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει τη ζωή που δικαιούται. Και αυτή τη ζωή που τη στερεί, αν θέλετε, αυτή η πολιτική που έχει σαν στόχο την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που βάζει τη ζωή του ίδιου του λαού μας στη ζυγαριά του κόστους και του ωφέλους. Κύριε Κατσότη, ωραία, ναι, συμφωνούμε. Αυτές είναι οι απόψεις σας, τις επαναλαμβάνετε, σεβαστές. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν έχει σημασία. Είστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εκλέγεστε, είστε στο συνταγματικό τόξο, αφού εκπροσωπήσετε και στη Βουλή. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, γιατί είναι απορία και πάρα πολλών πολιτών. Πήγε μια χαρά το ΚΚΕ με 200 άτομα, έκανε την πρώτη του πορεία, συγκέντρωση όπως και να το πούμε, έξω από το Μέγαρο Μουσικής, εκεί κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, σωστά? Τιμήσατε το Πολυτεχνείο, σωστά? Γιατί ξαναγυρίσατε, εντάξει, λοιπόν εχθές, γιατί επιστρέψατε πάλι με συγκέντρωση μέσα και με τους ανθρώπους της ΜΕΘ? Μετά η αστυνομία δεν θα αντιδρούσε, λένε. Κυρία Κοραή, πρέπει να σας πω το εξής, ότι το πρωί έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Γενικό Γραμματέα στο ΑΤΕΣΑ. Τον είδαμε, και βέβαια εκεί πήγε μαζί με στελέχη του κόμματος, τα οποία ήταν εκεί για να καταθέσουν το στεφάνι, για να τιμήσουν τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και βέβαια να δηλώσουν και εκεί, τέλος πάντων, την, αν θέλετε, την ίδια την γραμμή μας, τη στάση μας απέναντι. Ωραία, και κάνατε και την πορεία στη Βασιλεία Σοφίας. Ακούστε, χωρίς να υπάρξει κανένα επεισόδιο. Για 200 μέτρα. Μόνο τα μέτρα προστασίας. Όλη η μέρα εχθές ήταν ένας αγωνιστικός γιορτασμός. Εντάξει, αλλά όταν γίνονται 10 πορείες την ίδια μέρα, αρχίζει και γίνεται και πληθωρισμός. Δεν ήταν 10 πορείες. Ακούστε, ο πληθωρισμός έγινε από την κυβέρνηση που κατέβασε 6.000 αστυνομικούς στην Αθήνα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, ο ένας πάνω στον άλλο. Το είπαμε πριν, εκεί το λέγαμε. Ήταν ο συγχρονισμός. Εντάξει, εγώ που να μην το άκουσα. Λοιπόν, και όχι από τους διαδηλωτές που ήταν συμβολικές, να το πω έτσι, με υποδηματικά μέτρα. Κινήσεις, στην απογευματινή δεν ήταν. Απογευματινή. Ακούστε, κυρία Κοραή. Και στην απογευματινή ήταν. Αλλά ωστόσο όμως μετά χάθηκε η απόσταση όταν οι αστυνομικοί. Ωραία. Έκαναν να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κατσότη. Σε βάρος αυτών που ήταν εκεί και διαδήλωναν ενάντια τα μέτρα της κυβέρνησης. Ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω. Την υγεία των ανθρώπων. Τίθεται από χθες, τίθεται από πάρα πολλούς πολίτες. Αν εγώ με τη Χριστίνα ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ακροατές που μας ακούνε, μαζευτούν με τα ίδια υποδειγματικά μέτρα το απόγευμα στη Βασιλεία Σοφίας, θα έχουν πρόστιμο ή όχι? Θα έχουν παραβιάσει τα μέτρα για τον κορονοϊό ή όχι? Και εμείς σε 17 Νοέμβρη θα τιμούμε. Δεν θα πάμε έτσι βόλτα, γιατί 17 Νοέμβρη. Όχι, πέρα από τη βόλτα. Όχι, εγώ θέλω. Είναι γιατί την ημέρα ήταν. Δεν το κάνει έτσι το κουκουέ στο άσχετο. Εμείς, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή, λέμε ότι όλοι θα έπρεπε να είχαν το δικαίωμα με μέτρα προστασίας, τα οποία, ξέρετε, το ΚΚΕ τα παίρνει και παίρνει αυτά που είναι δεδειγμένα, αυτά που λένε οι επιστήμονες. Και δεν παίρνει αυτά. Αλλά χάνεται η μπάλα όταν είναι πολλά τα άτομα. Δεν χάνεται καμία μπάλα. Το ελληνικό κίνημα, ακούστε, κυρία Κοραή, χάθηκε εξαιτίας της κυβέρνησης και της απόφασης να χτυπήσει απρόκριτα αυτή τη συγκέντρωση. Κύριε Κατσότη, ακούστε με λίγο. Τα μέτρα, εγώ θα δεχθώ. Μισό λεπτό. Εγώ θα δεχθώ ότι στη Βασιλεία Σοφία τα μέτρα τα υγειονομικά τα πήρατε και πράγματι οι αποστάσεις τηρήθηκαν κλπ. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Το ερώτημα είναι αν μπορούν 50 πολίτες ή 200 πολίτες, παίρνοντας τα ίδια μέτρα, να βρεθούν σήμερα, αύριο ή μεθαύριο στη Βασιλεία Σοφίας. Μπορούνε χωρίς κυρώσεις, αυτό ρωτώ. Γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι σε αυτή τη χώρα
είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ότι για κάποιους ισχύουν απαρέγκλητα οι απαγορεύσεις και για κάποιους άλλους δεν ισχύουν ή κλείνει η πολιτεία το μάτι. Ναι. Και δεν λέω αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Το έχω πει 10 φορές ότι αναφέρομαι και στους ιερείς και στις εκκλησίες όπου και όταν παραβιάζεται η τάξη και ο νόμος. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ΚΚΕ έχει ακυρώσει πάρα πολλές εκδηλώσεις του εξαιτίας πράγματι της ανάγκης. Συμφωνώ. Τα μέτρα. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού και των δικαιωμάτων του απαντά με μέτρα τρομοκρατίας και καταστολής, με περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να συμβιβαστούμε με τις απαγορεύσεις. Το θέμα της απόστασης, που είναι το κρίσιμο κριτήριο. Με ποιες απαγορεύσεις, συγγνώμη. Είναι το κρίσιμο κριτήριο. Μισό λεπτό. Τα μέλη και οι οπαδοί του ΚΚΕ δεν εφαρμόζουν τα μέτρα με το SMS όταν είναι να βγουν από το σπίτι. Ακούστε. Το εφαρμόζεται, έτσι δεν είναι. Το στείλατε, λέει, ότι πάτε νοσοκομείο. Ακούστε, στο lockdown μας οδήγησε η κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να πάρει τα μέτρα. Σύμφωνοι, αλλά τώρα έχουμε οδηγηθεί όμως. Αυτό το lockdown το τηρείτε εσείς πέρα από το χθεσινό. Το τηρείτε. Ωραία. Άρα ένας πολίτης που μαζί με 50 φίλους του, αν βγει σήμερα, το παραβιάζει στη Βασιλή Σοφία, έτσι δεν είναι. Εμείς μιλάμε για το οργανωμένο κίνημα. Για φορείς, τέλος πάντων, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που έχει μια ιστορία. Την αναγνωρίζουμε, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είμαστε εκεί σκόρπιοι άνθρωποι, είμαστε εκεί, αν θέλετε, μια συλλογικότητα. Λοιπόν, πώς το λένε, έχουμε μηνύματα να εκπέμψουμε. Τι ζητούσαμε χθες στην ημέρα του Πολυτεχνείου, το μήνυμα αυτό, το σύγχρονο μήνυμα. Το χθεσινό ήταν μέτρα υγείας για τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού μας. Αυτό τεινάχθηκε στον αέρα. Αυτά, κύριε Κορέ, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ακριβώς η κυβέρνηση αρνείται να πάρει εκείνα τα μέτρα που έχουν κόστος. Δεν θέλει να δαπανίσει χρήματα για την υγεία του λαού, για να προσλάβει υγειονομικούς γιατρούς. Έλα, υπάρχει αντίφαση τώρα. Για να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, αρνείται η κυβέρνηση. Και επειδή λοιπόν δεν θέλει να θα πάρει αυτά τα μέτρα, έχουμε τα χιλιάδες κρούσματα, έχουμε τους διαδηλωμένους. Εγώ θα ξαναθέσω πάντως το ερώτημα. Άρα, λοιπόν, η κυβέρνηση οδηγεί σε αυτή την. Σύμφωνοι και στην κυβέρνηση κάνουμε πολλές φορές κριτική. Εγώ θα ξαναθέσω το ερώτημα αυτό που μας θέτουν και πολλοί ακροατές και που τίθεται χθες το βράδυ. Και θέλω να μου πείτε ευθέως. Θεωρείτε ότι όλοι οι πολίτες σε αυτή τη χώρα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στην εφαρμογή των νόμων, ναι ή όχι? Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν την υποχρέωση να σταθούν απέναντι στις απαγορεύσεις, στην καταστολή και στην τρομοκρατία. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν την υποχρέωση να διεκδικήσουν τα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, κύριε Τάκη. Όλοι έχουν δικαίωμα να κρίνουν την κυβέρνηση και να στέκονται απέναντι σε μια πολιτική που δεν υπηρετεί. Βεβαίως το ΚΚΕ να το κρίνουν. Εμείς δεν είμαστε εκτός κριτικής, κυρία Κοραή. Ενδεχόμαστε, αν θέλετε, ενδεχόμαστε τις παραλήψεις μας όταν υπάρχουν, αλλά πάνω απ' όλα όμως θέλουμε να μας κρίνετε σωστά, αυστηρά, με βάση αυτό που εκπέμπουμε. Τι ζητάει το ΚΚΕ εδώ και καιρό? Ζητάει μέτρα προστασίας. Τα παίρνει η κυβέρνηση? Δεν τα παίρνει. Κι όμως εσείς δεν στέκεστε απέναντι στην κυβέρνηση. Τι λέτε, πείτε, τόσες φορές το έχουμε πει. Γιατί δεν παίρνετε 2.000 λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία, που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λένε εμείς είμαστε εδώ. Γιατί τα τουριστικά. Όχι, δεν κάνατε όμως. Κάνατε μία πρόταση χωρίς να την ελέγξετε. Εμείς εδώ την ψάξαμε. Και να σας δώσουμε ένα ρεπορτάζ για τα τουριστικά λεωφορεία. Είναι, λέει, πολύ στενός ο διάδρομος και επίσης για να κατεβαίνει ο καθένας πρέπει να σηκώνεται και αυτός που κάθεται από έξω. Δεν κάνουν όλα τα λεωφορεία για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, μην μείνουμε σε αυτό, σας παρακαλώ τώρα. Στα τουριστικά. Δεν θα μπουν στα τουριστικά λεωφορεία 50, θα μπουν όσο λέει η επιστημονική κοινότητα. Ωραία. Έτσι, δεν θα μπουν 50. Άρα λοιπόν, δεν θα είναι, ο διάδρομος δεν θα επηρεάζει. Δεν θέλει η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα. Όπως με τις τάξεις των μαθητών. Δεν θέλει να είναι 15 ανατάξεις. Δεν βρίσκει, λέει, αίθουσες, σχολεία. Υπάρχουν τόσα κτίρια. Κύριε Κατσότη, μία ακόμη ερώτηση. Πάντως φαντάζομαι ότι
καμία κυβέρνηση δεν θέλει να τις γεμίσουν όλες οι εντατικές και να πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους. Έτσι δεν είναι μαζοχίστρια, ναι. Καμιά κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι. Συμφωνείτε σε αυτό, φαντάζομαι. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν θέλει ούτε να έχει νεκρούς και κανένα ακόμα. Και κανένα ακόμα. Όμως, ακούστε. Εγώ δεν είπα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το θάνατο. Εμείς λέμε όμως το εξής. Ότι έχει ευθύνη όμως ότι οδηγείται εκεί ο λαός μας επειδή δεν θέλει να δαπανίσει χρήματα και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο, τους μπουκώνει με χρήμα και απ' την άλλη παίρνει μέτρα. Μάλιστα. Τώρα ετοιμάζεται να φέρει το νομοσχέδιο για δεκάωρο, για περιορισμό των συνεργαστικών ελευθεριών, ιδιώνυμο αδίκημα. Αν εσείς κύριε Τάκη αύριο πάτε να δείτε το μισθό σας, την αμοιβή σας με βάση τη συλλογική σύμβαση των δημοσιογράφων, θα σας απολύσει και δεν θα δείτε πουθενά δίκιο. Θα είναι ποινικό αδίκημα η διεκδίκησή σας. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο νομοσχέδιο μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας. Κύριε Κατσότη, ας το δούμε πρώτα και μετά θα είμαστε εδώ. Πρόσχημα. Θα είμαστε εδώ να το... Αυτά εγώ τα δέχομαι. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, για να δούμε ακριβώς λεπτομέρειες. Αυτά τα δέχομαι και την κριτική σε αυτά τα δέχομαι. Αλλά να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, μην τα βάζουμε όλα μαζί στο ίδιο τσουβάλι. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Απλά όμως ο αγώνας δεν μπορεί να λέει θα γίνει μετά αφού πάρουν όλα αυτά τα μέτρα. Και αφού θα γεμίσουν αδιέξοδα και προβλήματα. Ναι, αλλά όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι στις εντατικές, κύριε Χατσιώτη, πρέπει να κάνουμε μια προτεραιότητα να βάλουμε. Στην εντατική, κύριε Τάκη, αν θα δείτε, είναι άνθρωποι από τα γυροκομεία. Είναι άνθρωποι από τα γυροκομεία. Δεν είναι μόνο από τα γυροκομεία. Από τα μέσα μαζική μεταφορά. Από του χώρου δουλειά στα εργοστάσια που είναι ένα πάνω στον άλλον. Που εκεί δεν γίνεται κανένα έλεγχο. Το ΣΕΠ έχουν μείνει 200 άνθρωποι και δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτε. Τίποτα δεν μπορούν να ελέγξουν. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Και εμεί αυτά διεκδικούμε. Και η κυβέρνηση αρνείται. Καλά κάνετε και τα διεκδικείτε και σωστά. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω και ένα άλλο ερώτημα που έχει μπει. Εχθές λοιπόν 17 Νοέμβρη πραγματικά το ΚΚΕ ήθελε πολύ να γιορτάσει αυτή την ημέρα. Γιατί την ίδια ζέση λέει δεν έδειξε, πολλοί οι ακροατές μας ζητούν, αλλά και οι πολίτες λένε και για την 28η Οκτωβρίου ή για την 25η Μαρτίου. Η εθνική επέτειος δεν είναι πάντα πάνω από όλα τα άλλα. Κυρία Κουρέη, πρέπει να σας πούμε ότι το ΚΚΕ γιόρτασε και την 28η Οκτωβρίου με διάφορες εκδηλώσεις. Μέσα σε 500 άτομα. Σε δουλειάς, ακούστε. Είπατε να γίνουν οι παρελάσεις. Με περιπάτους. Ακούστε, όχι. Δεν είπαμε. Και εμείς εξάλλου ξέρετε ότι. Και άλλοι να μην κάνουν, εσείς να κάνετε. Ακούστε, δεν είπαμε. Εμείς και τις 28 Οκτώβρη ήταν ευθύνη της κυβέρνησης που δεν τη γιόρτασε. Εμείς ως ΚΚΕ κάναμε εκδηλώσεις. Και για την 28η Οκτωβρίου. Απλά εσείς δεν τις αναδείξατε. Εντάξει, τώρα γιατί δεν ήταν 500 άτομα όπως θες, κύριε Κατσότη. Κύριε Κατσότη, αν η εκδήλωσή σας για την 28η Οκτωβρίου ήταν. Δεν κάνατε δηλώσεις να γιορταστεί οπωσδήποτε 28η Οκτωβρίου. Έχουμε μνήμη τώρα. Εάν η 28η τη γιορτάζατε, συγγνώμη, με τον ίδιο ηχηρό τρόπο που γιορτάσατε τη 17 Νοέμβρη, είναι βέβαιο ότι θα είχε προβληθεί η εκδήλωση. Ναι, κύριε Τάκη, 28 Οκτωβρίου ξέρετε ότι διαχρονικά παίρνει αυτή τη μορφή που της έχει δώσει, αν θέλετε, εδώ το σύστημα το ίδιο. Εμείς κάνουμε άλλο είδος εκδήλωση. Εθνική γιορτή είναι, κύριε Κασιώτη. Ποιο σύστημα τώρα, τι λέμε. 28 Οκτωβρίου δεν γιορτάζουμε το όχι του Μεταξά. Γιορτάζουμε το όχι του λαού, είπαμε να γιορτάζουμε. Κανένας δεν γιορτάζει το όχι του Μεταξά. Του λαού γιορτάζουμε. Και αν θέλετε, προβάλλουμε εκεί το ρόλο του ΚΚΕ στην αντίσταση. Ναι, αλλά δεν το είδαμε φέτος, αυτό λέμε. Ακούστε, το είδαμε. Μα το κάναμε, αυτό σας λέω. Όμως δεν παίρνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μεταξύ σας. Δεν παίρνει αυτά τα χαρακτηριστικά που παίρνει η 17 Νοέμβρη. Τελειώνει ο χρόνος μας. Μας τα είπατε πολύ ωραία όλες τις θέσεις. Είδατε, τις παρουσιάσατε. Όχι, το τελευταίο είναι καλός τέλεχος και καλός βουλευτής. Φυσικά και βραστήριος. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις απόψεις, αυτό είναι δικαίωμα για τον οποιοδήποτε. Είναι πολύ καλός βουλευτής ο κ. Κατσότη. Καλά κάνετε. Κύριε Κατσότη. Να θέλουμε να τις κάνουμε πλειοψηφία στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, καλά, μην υπερβάλλουμε. Αλλά τέλος πάντων. Κύριε Κατσότη, ο αγώνας του καθενός να αποδεχτεί την πρότασή μας για την άλλη μορφή οργάνωση οικονομίας που είναι στην Ελλάδα. Κύριε Κατσότη, τελευταία. Ωραία.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Είδαμε τον κύριο Παφίλη μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και την κυρία Σακοράφα να πηγαίνουν στον πρόεδρο της Βουλής, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μαξίμου. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλα πολιτικά στελέχη για ένα μέτωπο που δημιουργείται της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και των κομμουνιστών που είστε εσείς. Αυτό το μέτωπο θα έχει αύριο μία συνέχεια. Κυρία Κουραή, το ΚΚΕ μελετά την ιστορία του, τη δράση του και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα πέσει σε αυτό το πόθο που έχει τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ουρά του, να μην είναι κουκουέ δηλαδή. Το ΚΚΕ πήρε μια πρωτοβουλία, μια κοινή ανακοίνωση ενάντια σε αυτή τη συγκεκριμένη πράξη της απαγόρευσης. Δεν έχει καμία σχέση με την κοινή πορεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μας είναι ένα κόμμα που υπηρέτησε με μεγάλη πίστη, να το πω, στις αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, έκανε το τρίτο μνημόνιο, ισοπαίδωσε μισθούς και συντάξεις, έκανε το νόμο Κατσούγκαλο το γνωστό, είναι απέναντί μας η πολιτική του. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν αυτό που κάναμε η κοινή ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα με αυτό που λέμε για την κοινή πορεία των κομμάτων. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούγκαλο. Καλημέρα.